Πρόεδρε, σιγά σιγά το θέμα προλαμβάνει διαστάσεις με πρωτοβουλία, είναι αλήθεια, κομμάτων της αντιπολίτευσης που ούτε στη δική σας πρόθεση ήσαν, ούτε και στη δική μας είναι. Κανείς δεν ζητάει να παραβιαστεί η ισορροπία της διάκρισης των εξουσιών. Κανείς δεν καταφεύγει σε νομολογίες, σε θεωρίες συνταγματικού δικαίου, σε προσπάθεια να αλλάξει η ποινική αντιμετώπιση των υποδίκων της Χρυσής Αυγής κλπ. Τίποτα από όλα αυτά. Το αυτονόητο ζητούμε και φάνηκε προς στιγμή εκεί που μπορεί να επικρατήσει η κοινή λογική, ενώ στην περιορισμένη σύνθεση της διάσκεψης του Προεδρείου, ότι μπορούσε να υπάρξει μία ομόφωνη κατάληξη. Η κατάληξη ομόφωνη είναι. Ήταν προς στιγμή, πρέπει να πω, δυστυχώς. Και ο διάδρομος, παρότι μικρός είναι σε μήκος από μέχρι εκεί, φάνηκε ότι είναι αρκετά μεγάλος. Ήταν λοιπόν η ομόφωνη κατάληξη προς στιγμή. Πρώτον, να επισημάνουμε ομοφώνως ως Βουλή ότι η απόφαση του εισαγγελέα, με την οποία παρεμποδίστηκε η συμμετοχή σήμερα, δεν δόθηκε άδεια να έρθουν εδώ οι βουλευτές να ψηφίσουν, δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη. Ένα αυτό. Παρακαλώ, κύριε Βενιζέλο, μερικές φορές δεν είναι δυνατόν η συνταγματολογία εδώ πέρα να υπέρκειται της πολιτικής συζητήσεως. Αφήστε λίγο τώρα. Ούτε έλεγε ούτε τίποτα. Ήταν ομόφωνη τοποθέτηση προς στιγμή όλων των κομμάτων. Ομόφωνη. Εντάξει. Δεν ήταν ομόφωνη. Εντάξει. Ο κύριος Μητσοτάκης. Ένα λεπτό. Εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης έχει δικαίωμα να πει δεν ήταν ομόφωνη. Ήμασταν όλοι οι άλλοι παρόντες εκεί και ακούσαμε. Δεύτερον, εάν αυτό γίνει δεκτόν, και προτείνουμε να γίνει δεκτό από τη Βουλή, να προχωρήσουμε σήμερα στη διαδικασία της αιτήσεως για την άρση ασυλία του κυρίου Γεωργιάδη. Αυτή είναι η πρόταση που κάνουμε και παρακαλούμε μετά από μια συζήτηση σύντομη να τεθεί σε ψηφοφορία στο Σώμα. Ευχαριστώ. Επιπροσωπικό, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Φίλη. Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Θεοχάρης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού. Κύριε Μητσοτάκη, αν θεωρείτε ότι έχετε προσωπικό